φτάνει πια. Το μήνυμα αυτό στάλθηκε χθες βράδυ από όλους όσοι συμμετείχαν στα εγκαίνια της έκθεσης Τροχαίας Ιωαννίνων, μια σημαντική και αξιέπαινη πρωτοβουλία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Οι νεκροί στο οδικό δικτύο της χώρας σε αιτήσια βάση είναι χιλιάδες και οι ομιλητές στάθηκαν στην ανάγκη εφαρμογής νέων μέτρων που ξεκινούν πρώτα από την εκπαίδευση και φτάνουν ως την συνεχή και κατά διαστήματα επανεξέταση και αξιολόγηση των οδηγών και της οδηγικής τους ικανότητας. Σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις ήθιστε οι περισσότερες τοποθετήσεις να είναι λόγια του αέρα. Δεν μπορεί όμως να πει κανείς το ίδιο και για την χθεσινή εκδήλωση στην οποία την παράσταση έκλειψαν δύο μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους στην άσφαλτο, ενώ η μία προχώρησε στη γενναία απόφαση δωρεάς οργάνων του γιού της. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι ο θάνατος του γιού μου πριν ένα χρόνο από τροχαίο στην πολυσυζητημένη πλαθόσπρωτα. Η κυρία Μιλωνά έβρισε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά στη μνήμη του παιδιού της. Εγώ το γιο μου τον έκανα δωρητή οργάνων και ζουν σήμερα 5 συνάνθρωποι μας. 3 στην Ιταλία και 2 στην Αθήνα. Ο αξιότιμος κύριος Βουλιουκλάκης ίσως θυμάται γιατί έκανε εκείνος την νεκροψία μετά την λήψη των οργάνων του παιδιού μου 9 Σεπτεμβρίου του 2006. Να πω και μία μαντινάδα που αφιέρωσαν οι λοκατζίδες από την ΚΟ για το χαμό του γιού μου. Δω τις έκανα της καρδιάς να μην θαυτεί στο χώμα. Σε άλλο σώμα να χτυπάνε, μ' αγαπάει ακόμα. Ευχαριστώ. Στις συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων και στο ζήτημα των μεταμοσχεύσεων αναφέρθηκε ο καθηγητής ιατροδικαστικής Θεόδωρος Βουγιουκλάκης, ενώ τις εμπειρίες του από το αστυνομικό ρεπορτάζ μετέφερε ο δημοσιογράφος Πέτρος Καρσιώτης. Τα τροχαία ατυχήματα έχουν σοβαρές συνέπειες. Πρώτα απ' όλα για το άτομο, δηλαδή το ίδιο το παθόντα. Η κυριότερη συνέπεια φυσικά είναι η απώλεια ζωής, ο σοβαρός ή ελαφρός τραυματισμός με ενδεχόμενη αναπηρία, η οποία επιφέρει το τραυματία και ψυχικά τραύματα. Ακολουθεί η οικογένεια των θυμάτων. Οι συγγενείς επιδίδονται σε εκτατικές προσπάθειες συμπαράσταση στον τραυματία και μπλέκονται σε δικαστικές περιπέτειες, καταλήγοντας συχνά σε οικονομικά διέξοδα. Οι συγγενείς ορφανώνων και οι συγγενείς των αναπήρων φαίνεται να έχουν ελαιότερα προβλήματα από ό,τι τα ίδια τα θύματα που πηζούν, δηλαδή από τους αναπήρους, αφού σε διάφορες έρευνες έχουν καταγραφεί πολλές διαταραχές, όπως είναι παραδείγματος χάρη αγχώδεις κρίσεις, τάσεις αυτοκτονίας, κατάθλιψη, φοβία, προβλήματα σχέσεων, προβλήματα επικοινωνίας, χρήση ηρεμιστικών καρτών, αλκοόλ και άλλων ουσιών, που είτε άρχισαν είτε αυξήθηκαν σε κατανάλωση ύστερα από ένα τροχαίο ατύχημα.